Ο Ελληνικός Σύλλογος Τουριστικής Χιονοδρομίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο των σχετικών εορτασμών, τοποθέτησε περίπτερο προβολής του έργου του και των δράσεών του, με στόχο βέβαια την προώθηση της τουριστικής χιονοδρομίας στην Θεσσαλονίκη. Το περίπτερο είχαν την ευκαιρία να το επισκεπτούν δεκάδες Θεσσαλονικείς. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σύλλογο, είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ο Σύλλογος Τουριστικής Χιονοδρομίας, με τα μέλη του να είναι τουρίστες χιονοδρόμοι. Όπως σημειώνουν, δεν είμαστε μόνο φανατικοί σε ένα είδος κίνησης στο χιόνι, σκι, snowboard, αλλά έχουμε και από αυτούς. Δεν είμαστε όλοι μαθητές και φοιτητές, αλλά έχουμε και από αυτούς. Δεν είμαστε όλοι αρχάροι, δεν είμαστε όλοι πολύ καλοί χιονοδρόμοι, δεν είμαστε όλοι ειδικοί, δεν είμαστε όλοι οικολόγοι, τεχνοκράτες, δεν είμαστε όλοι ηλικιωμένοι, αλλά έχουμε και από αυτούς. Είμαστε εσύ. Σε ποιους απευθύνεται, σε άτομα όλων των ηλικιών, σε όλα τα επίπεδα χιονοδρόμων, σε όλους τους χιονοδρόμους? Και ποιος είναι ο λόγος για να γίνει κάποιος μέλος συγκεκριμένου συλλόγου, για να γνωρίσει και να συναναστραφεί με κόσμο που έχει τα ίδια χόμπι, για να έχει πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες γύρω από τη χιονοδρομία, για να συμμετέχει σε εκδηλώσεις του συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και για να ανέβει επίπεδο στο σκι, στο snowboard, με τη βοήθεια συμβουλών από μέλη του συλλόγου? Δηλαδή, θα πας μια εβδομάδα σε ένα χιονοδρομικό του εξωτερικού και θα κάνεις μια εβδομάδα σκι σε διαφορετικές πίστες. 250-300 χιλιόμετρα πίστες έχουν τα χιονοδρομικά του εξωτερικού. Τα δικά μας, ένα χιονοδρομικό της Ελλάδος, έχει 5 χιλιόμετρα. Οφείλεται στην κακή ποιότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι υποδομές μας. Οι υποδομές, οι οποίες όμως πλέον βελτιώνονται, η τοπική κοινωνία αποφάσισε πλέον να αγκαλιάσει το άθλημα και να μην το βλέπει απλά ως μια πηγή εσόδου. Υπάρχει μια ανισότητα. Ενώ έχουμε 17 χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε 1 εκατομμύριο πληθυσμό στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ έχουμε 5,5 εκατομμύριο πληθυσμό στην Αθήνα, έχουμε 2 χιονοδρομικά, 3 στην Αθήνα όλο και όλο. Υπάρχει μια ανισότητα. Την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού προωθεί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στην προσπάθεια να προσελκύσουμε τουρισμό, θα πρέπει να δώσουμε πολύ βάρος και στον χειμερινό τουρισμό. Είναι πολύς ο κόσμος που ασχολείται, όχι μόνο οι Έλληνες και οι ξένοι. Εμένα με θλίβει πάρα πολύ που πολλοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες για αυτό το λόγο. Τα χρόνια έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το σκι, που παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό. Βλέπουμε πολύ περισσότερο νέο κόσμο στα βουνά μας τώρα. Τα δρομικά μας είναι σχεδόν έτοιμα, όλα πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Πάνω απ' όλα βάζουμε στην κορυφή το πανέμορφο Πισοδέρι, το οποίο έχει πάντα εξασφαλισμένο χιόνι και είναι μέσα στην αγάπη και στην καρδιά όλων. Και τα γειτονικά εδώ στη γύρω στη Θεσσαλονίκη, τα 3-5 πηγάδια, το Σέλι, το Λατοχώρι, το Καϊμάξαν, όλα είναι σχεδόν έτοιμα να μα υποδεχτούν τους λάτρες του χιονιού.